επέλαση της Μπάρμπαρα από τα Ανόγια θύμιζε, όπως είπαν οι κάτοικοι, μια χιονιά, όχι όμως από αυτές που αφήνουν μεγάλα προβλήματα. Με έντονη χιονόπτωση που ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής και κορυφώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, η ετοιμότητα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λειτουργήσε εγκαίρως και έτσι παρά το λευκό σκηνικό και την καταδιαστήματα χιονόπτωση, οι δρόμοι έμειναν ανοιχτοί, ωστόσο η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ήταν επιβεβλημένη. Η Μπάρμπαρα μάλλον ήρθε εξασθενημένη κάτω στην Κρήτη. Δεν είναι τα ύψη του χιονιού τα οποία μας είχαν προετοιμάσει. Είναι βέβαια σε εξέλιξη το φαινόμενο, δεν ξέρω τι θα κάνει το απόγευμα μέχρι αύριο, αλλά σε κάθε περίπτωση το χιόνι αυτό είναι αντιμετωπίσιμο. Ο μηχανισμός για άλλη μια φορά λειτουργήσε άψογα. Θέλει προσοχή, εντάξει, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα, καλά είναι. Δεν είναι μεγάλη χιονιά. Όχι, εντάξει. Αντέχουμε και σε μεγαλύτερες. Δεν έχουμε ήδη μεγαλύτερες, αλλά εντάξει, ταλαιπωρία είναι για όλους. Οι βοσκοί έχουν το πρόβλημα. Παρά το λευκό τοπίο, ακόμα και μέσα στα Νόγια προβλήματα στις μετακινήσεις δεν αντιμετώπισαν ούτε οι κτηνοτρόφοι, που από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν για τα χυμαδιά τους, για να φτάσει το γάλα στην ώρα του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να τυροκομηθεί. Το 4-4 πάει άνετα, δεν έχει θέμα. Ούτε τα ζώα σας δηλαδή έχουν πρόβλημα. Όχι, τα έχουμε μέσα στο Μαντρί, τα έχουμε κλεισμένα στο Στάβλο. Κανονικά όμως η δουλειά το πρωί. Ναι, κανονικά. Όχι, όχι, μια χαρά, είναι ωραία. Ο καιρός μέχρι τώρα καλός είναι, καλός. Από τώρα δεν ξέρω τι έπειτα. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανογείων έμεινε όλη νύχτα στο πόδι προκειμένου να εκχιονίζει τους χιονισμένους δρόμους. Κατά διαστήματα η χιονόπτωση είναι έντονη ακόμα και μέσα στο χωριό των Ανογείων. Δύσκολες ώρες ήταν 4-5 ώρα το απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ και τα ξημερώματα 4 ώρα το πρωί άρχισε έτσι λίγο δύσκολη συμπεριφορά του ο καιρός. Αλλά ωστόσο, όπως είπα, και ο κόσμος, ο πολίτης που ήταν χθες εδώ, συμπεριφέρθηκε καλά στην μετακίνησή του και στην επιστροφή του στη βάση. Και τα μηχανήματα του Δήμου, το προσωπικό το οποίο οφείλω να ευχαριστήσω γιατί όλη η νύχτα ήταν stand-by. Και με τον αποχιονισμό τον οποίο έκανε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Γνωρίζοντας πολύ καλά πώς να αντιμετωπίζουν μια κακοκαιρία, οι κάτοικοι των Ανογείων, έχοντας προμηθευτεί τα απαραίτητα, μάλλον ενσωματώθηκαν εύκολα σε ένα κύμα κακοκαιρίας που πάντως δεν έδειξε να τους προβληματίζει ιδιαιτέρως. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα περιμέναμε, αλλά εντάξει, τώρα γι' αυτό καλό είναι. Είναι καλό για την εποχή, για τη φύση γενικότερα. Χρειάζεται και χιόνια. Χιόνι δεν θέλαμε. Προβλήματα έχει δημιουργήσει? Όχι. Όχι, δεν έχει. Η δρόμη είναι ανοιχτή, δεν είναι και πολύ το χιόνι. Προς το παρόν διαχειρίσιμο. Ναι, ναι, προς το παρόν. Όσο για το αντίδοτο στην κακοκαιρία, η συνταγή είναι πάντα στρωμένη πάνω στο τραπέζι και στα καφενεία του χωριού άμεσα διαθέσιμο. Ζεστασιά από την ξυλόσωμπα, κρασί και από νωρίς το πρωί βραστό κρέας και πιλάφι. Ποια είναι η καλύτερη συνταγή για το κρύο? Η σόμπα. Η σόμπα και το βραστό κρύας, να, ορίστε. Φαϊτό και καλό κρασί, δεν θέλει να θέλει το κρύο. Προβλήματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Δεν έχουμε εμείς προβλήματα, πάει. Άμα έχουμε πόδια γερά, προβλήματα δεν έχουμε. Πάμε με τα πόδια στα ζώα, δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου. Από το πρωί πάντως δεν αντιμετωπίσατε προβλήματα? Κανένα πρόβλημα. Για χιονιάτινε. Αυτή είναι ψευτοχιονιάτινε.